Τι έχω στα χέρια μου σήμερα? Καλά το καταλαβαίνετε. Skin από την brand για το Huawei P30 Pro. Πάμε. Let's go. Επειδή δεν άντεξα, δεν ξέρω πώς το κινητό θα το έχω κάνα μήνα έτσι, για να παίξω μαζί του και για να ετοιμάσουμε το review, το οποίο έρχεται σύντομα στο κανάλι μας, γι' αυτό αν δεν κάνετε subscribe τώρα είναι η ώρα να κάνετε. Δεν άντεξα όμως. Πήγα και χτύπησα μία original thinking εδώ, ακόμα μία τη διάφανη εδώ και αυτή εδώ την κινέζικη που μου έδωσε ένας φίλος. Αυτή δεν άντεξα περίπου 2 μέρες πριν να πάω να χτυπήσω αυτή. Στο ενδιάμεσο είχα παραγγείλει τον Team Brand το skin και αυτό πάμε να το εφαρμόσουμε πάνω. Θέλω να δω κάτω στα σχόλια πόσοι από εσάς είστε σαν και εμένα. Δηλαδή είστε από εκείνους τους τύπους τους οποίους όταν αγοράζουν ένα κινητό πάνε και χτυπάνε 5-10 θήκες έτσι για να υπάρχουν εκεί. Μπορεί να μην τις χρησιμοποιήσεις ποτέ στη ζωή σου, αλλά θα τις έχεις εκεί γιατί ξέρεις, μου άρεσε το μαύρο. Α, ξέρεις, θέλω και μια διάφανη για να φαίνεται εκεί και αυτή είναι, όχι αυτή δεν τη θέλω, ας φύγει. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ρε παιδιά, όσοι είστε σαν και εμένα, δεν γίνεται να είμαι ο μοναδικός που έχω αυτήν αρρώστια πάνω μου. Δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται. Και πόσοι από εσάς προτιμάτε τις θήκες χωρίς skin καθόλου ή με skin? Περιμένω τα δικά σας σχόλια κάτω να μου πείτε τώρα όμως. Λοιπόν, δεν έχω παραγγείλει από stick wrap όπως προηγούμενες φορές που είδατε στα βίντεο, γιατί συνήθως αυτές αργούν κάνουν γύρω στο μήνα για να έρθουν Κύπρο και είπα αρέσει, εντάξει, η Team Brand είναι λίγο ακριβότερη γιατί μου κόστησε στα 22 ευρώ για να λέμε αλήθεια και ναι παιδιά είναι πραγματικά πάρα πολλά για να δώσεις για να πάρεις ένα skin για μια συσκευή που θα έχεις περίπου ένα μήνα, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δικιά μου ασθένεια. Λοιπόν, εδώ είναι το skin, δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα και πάμε να δοκιμάσουμε να το βάλουμε. Δεν αντέχα να περιμένω την Μύρια να έρθει για να μπορέσω να βάλει το skin αυτή που το βάζει πολύ καλύτερα από μένα και είπα να το δοκιμάσουμε. Αν θυμάμαι καλά, το καλό του Team Brand, εκτός ότι είναι πιο καλή ποιότητα από ότι τα Slick Wrap, να λέμε όλη την αλήθεια, έβαζαν δύο συνήθως μέσα, αλλά τώρα μου ήρθε ένα για κάποιο λόγο. Γιατί περηφανεύονται, ξέρεις, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν το βάζεις λάθος, θα σου στείλουμε δύο, αλλά μονάχα έναν ήρθε. Αυτόν εδώ, μαζί με αυτά για την κάμερα, να σου κοστίσουν 22 ευρώ, λίγο υπερβολικό, αλλά η παρεσή δεν πειράζει, επειδή πραγματικά δεν μπορώ με τη θήκη εγώ. Και πάμε να το βάλουμε, αν το καταφέρουμε. Δέχομαι στοιχήματα κάτω να μου πείτε αν θα το βάλω σωστά και πόση ώρα πιστεύετε θα φάω για να βάλω αυτό το skin. Βέβαια τα skin πλέον δεν είναι όπως άλλες φορές που ξέρεις σου προφυλάγιαν εδώ και το περίγυρο της συσκευής. Είναι μόνο για πίσω και πέρα και για την κάμερα. Εδώ είμαστε, ναι. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε πόση ώρα πιστεύετε ότι θα μου πάρει όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια θα το έχω σαν time-lapse, αλλά πάλι θέλω να μου πείτε πόση ώρα θα μου πάρει αυτή η διαδικασία. Και για να μην λέτε ότι θα πω ψέματα, είναι 5:33. Εδώ είμαστε. Πολύ ωραίο. Εντάξει, πάντα παίρνω θήκες και στο τέλος της ημέρας καταλήγω με το σκι. Δεν ξέρω, είναι πολύ καλύτερο το feeling, το αίσθημα μαζί με το σκι. Ναι, μπορεί να με σου προστατεύει από πτώσεις, αλλά από δαρσίματα και τα λοιπά σίγουρα θα στο προστατεύσει. Plus, αυτή εδώ η συσκευή σου γλιστράει με το τίποτα. Έτσι, με το σκι θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να τις σώσεις, πιστεύω. Εσείς? Πείτε μου στα σχόλια. Λοιπόν,
έρχονται και κάποιε σίγε που έχω παραγγείλει από το AliExpress. Αν φτάσουν πριν να δώσω τη συσκευή παρακάτω, θα τι κάνω ένα unboxing και εδώ στο κανάλι. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και τώρα εδώ στο βίντεο. Ήμουν ο Μάριος, είστε όπως πάντα συντονισμένοι εδώ στο Techaholic. Κάντε ένα like στο βίντεο αν σας βοήθησε στην επιλογή σας, αν θα τα πάτε πάνω σε Thinking ή Skin ή και καθόλου. Περιμένω πάντα τα σχόλια σας κάτω. Subscribe όσοι δεν έχετε κάνει ήδη, γιατί έρχεται το review αυτής εδώ της συσκευής του P30 Pro. Και θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.